Οι χειρόδιπλο χτύπημα στα κυκλώματα του σύγχρονου δουλεμπορίου κατάφεραν μέσα σε ένα 24ωρο οι αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου. Με απανωτές εφόδους που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτι στην πόλη του Ηρακλείου και στο χωριό Καλέσα, οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να πιάσουν στο δόκανο 9 συνολικά διακινητές φύλακες των λαθρομεταναστών που κρατούνταν φυλακισμένοι σε σπίτια γιάφκες. Επιπλέον συνελήφθησαν 47 αλλοδαποί υπήκοοι Συρίας για παράνομη είσοδο, μέσα στους οποίους και 11 ανήλικα παιδιά. Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση του καλά οργανωμένου, όπως φαίνεται, κυκλώματος άρχισε χθες το πρωί, όταν η αστυνομία, αξιοποιώντας πληροφορίες, έκανε έφοδο σε γκαρσονιέρα επί της οδού Χριστομιχάλη Ξυλούρη στο Ηράκλειο. Εκεί εντοπίστηκαν συνολικά 24 άτομα στιβαγμένα μέσα σε λίγα τετραγωνικά, ανάμεσα στα οποία, όπως προέκυψε από την προανάκριση, ήταν και 5 Σύριοι διακινητές. Με διακριτούς ρόλους ο καθένας εξ αυτών και εντός της οικίας βρέθηκαν 19 συνολικά υπήκοοι Συρίας, μεταξύ των οποίων και 10 παιδιά ανήλικα. Στη συγκεκριμένη οικία βρέθηκαν 51 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 1.550 ευρώ. Επίσης κατασχέθηκε και ένα αυτοκίνητο ως μέσο διακίνησης λαθρομεταναστών. Λίγες ώρες αργότερα, σε μια δεύτερη αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν άνδρες της ασφάλειας Ηρακλείου, της ΟΠΚΕ και της ομάδας ειδικών αποστολών Κρήτης, εντοπίστηκαν σε μετόχοι έξω από το χωριό Καλέσα 28 λαθρομετανάστες από 18 μέχρι 42 ετών, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ένα ανήλικο παιδί. Όπως προέκυψε, τους λαθρομετανάστες κρατούσαν παράνομα 3 ομοεθνείς τους και ένα 45χρονος Ηρακλειώτης, οι οποίοι και συνελήφθησαν. Να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλες τις υπηρεσίες που ενεπλάγησαν στην υπόθεση με οποιοδήποτε τρόπο για τη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση και ιδιαίτερα στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου, οι οποίοι έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα και θα συνεχίσουν να καταπολεμούν τη μορφή αυτή της εγκληματικότητας. Τα 9 μέλη του κυκλώματος αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση μη μόνιμων μεταναστών και διευκόλυνση εξόδου από τη χώρα. Στην επιχείρηση που πραγματοποίησε χθες η αστυνομία στα Καλέσα βρέθηκε ένα πιστόλι, 27 κινητά τηλέφωνα καθώς και ένα όχημα το οποίο χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά των μεταναστών. Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, η ταρίφα που πλήρωναν οι λαθρομετανάστες για τη μεταφορά τους ήταν από 2.500 μέχρι 3.100 ευρώ, ενώ υπήρχαν και ειδικές τιμές για όσους ταξίδευαν οικογενειακώς. Οι μετανάστες έφταναν στο Ηράκλειο με το πλοίο της γραμμής και στη συνέχεια οι διακινητές τους έκρυβαν στα σπίτια για όσο διάστημα έκριναν απαραίτητο, προκειμένου στη συνέχεια να τους πρόξουν στο εξωτερικό με πλοιάρια κυρίως από τα νότια παράλια της Κρήτης. Οι λαθρομετανάστες, όπως προκύπτει από την προανάκριση, έρχονται από την Αθήνα και άλλα μέρη της Ελλάδος με το πλοίο. Λίγοι-λίγοι, δύο-τρία άτομα, πέντε άτομα το πολύ, και τους περιμέναν εδώ οι διακινητές, τους πηγαίναν σε διάφορα σπίτια όπως είπαμε και από εκεί και μετά στον κατάλληλο χρόνο θα τους μετακινούσαν νότια της Κρήτης με πλοιάρια στο εξωτερικό, κυρίως στην Ιταλία. Στο πλαίσιο της προανάκρισης που συνεχίζεται, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο 2 Σύριοι, οι οποίοι συνελήφθησαν προχθές το πρωί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, προσπαθώντας να ταξιδέψουν με πλαστά έγγραφα στη Γερμανία, να διέμεναν και εκείνοι για κάποιο χρονικό διάστημα, είτε στο διαμέρισμα της Χριστομιχάλη Ξυλούρη, είτε στα Καλέσα, μέχρι να έρθει η σειρά τους να φύγουν για το εξωτερικό.